Και να πείσουμε τον κόσμο, έπρεπε το κάθε άτομο με αναπηρία σε αυτή τη χώρα να έχει τη φροντίδα που του αρμόζει. Χωρίς αστερίσκους. Δεν πειράζει, έχεις κάθε δικαίωμα να διακόψεις. Μη ζητάς συγγνώμη, μη ζητούμε συγγνώμη από σένα. Γιατί εσύ δικαιούσε καλύτερη χώρα. Εμείς ζητούμε συγγνώμη από σένα. Και η ΕΣΑΜΕΑ, το λέω πραγματικά και ειλικρινά να μ' ακούσει, να μ' ακούσει και ο Περιφερειάρχης μας, πήραν χρήματα από την Ευρωπαϊκή Ένωση και μαγειρέψανε, βάλανε σε κλήρωση την αναπηρία και την ανθρωπιά τη βάλανε σε κλήρωση. Είμαι μόνος μου, παλεύω ο μόνος μου και θα πάω να κάνω κατάληψη και θέλω τη βοήθειά σας. Εγώ θα πάω να κάνω κατάληψη στο Υπουργείο Κοινωνικής Συμμετοχής. Δεν θα το αφήσω να περάσει αυτό, γιατί είναι μπάχαλο. Μας έχουν βάλει σε πλήρη περιθώριο. Είναι μόνο μπάχαλο, είναι απάνθρωπο. Είναι απάνθρωπο και είσαι άνθρωπος, ισότιμος άνθρωπος. Δικαιούσε φροντίδα από μια ανεπτυγμένη χώρα. Άσο, καταλαβαίνεις, θέλω να σπουδάσω, να πάω να βγάλω το λύκειο μου, το πανεπιστήμιο μου, να ζήσω στην Αθήνα αξιοπρεπής, να μην ζω με επιδοματικές πολιτικές. Έχεις απόλυτο δίκιο. Θα είμαστε μαζί σου. Γι' αυτό έχεις το λόγο. Ευχαριστώ, Στεφανέ μου.